Οπότε, πού είναι τα κινήματα τα εργατικά? Πού είναι? Εγώ δεν σου λέω κομμουνισμός. Πού είναι? Βλέπεις έτσι καμιά δεκαπενταριά μαζεύονται εκεί και πού είναι τα κινήματα? Ο κόσμος πεινάει, κανένας δεν κουνιέται. Καταφέρανε και μας διαλύσανε, μας απονευρώσανε. Και το κάνανε αυτό χωρίς να ρίξουν ούτε μια ντουφεκιά. Και χωρίς να τους στοιχήσει τίποτα το ιδιαίτερο. Μας κάνουν όλοι και τρέχουμε, συμφωνούμε, αλλά δεν αντιστεκόμεθα. Εδώ είναι τώρα, όλοι θα πούνε ναι, έχεις δίκιο κύριε Παρασκευόπουλο. Ναι, έχω δίκιο, αυτό δεν φτάνει. Τι κάνεις να αντισταθείς? Πέτυχαν και αυτό. Να μην κάνουμε τίποτα. Και αν βγω εγώ και αντισταθώ, ή οποιοδήποτε εννοώ, θα πούμε να το βλάκα. Κοίταξε τώρα. Αυτός πάει τώρα να αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή αμέσως εμείς ήδη τον απορρίπτουμε ως παράδειγμα προς αποφυγή. Τον άνθρωπο πρότυπο. Εδώ ζητείται άνθρωπος πρότυπο. Τα έχουμε όλα διαλύσει. Και μας έχουν κάνει συνένοχους. Απίστευτο. Δηλαδή αυτό είναι επιτυχία. Δεν μπορεί. Τι άλλο να πετύχει περισσότερο? Αν μας έχει κάνει συνένοχο, ο ψεύτης, ο αλήτης, ο καπιτάλας, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πώς, άμα σε έχει κάνει συνένοχο στο να τον στηρίζεις, στο να βγάνει αυτός δισεκατομμύρια και να εκμεταλλεύεται όλο τον κόσμο και ο περισσότερος κόσμος να ζει κάτω από τη φτώχεια. Και τώρα θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, σαν να είμαστε πάνω σε ένα καράβι όλοι, όλη η ανθρωπότητα. Άλλοι ταξιδεύουν πρώτη θέση οι πλούσιοι, άλλοι ταξιδεύουν δεύτερη θέση, δε. Και στο κατάστρωμα η φτώχεια. Όμως, ανοίγουμε τρύπες εμείς ήδη στο καράβι και πάμε όλοι κάτω. Α, θα πεις κάτσε, μισό λεπτό. Όχι και εμείς οι φτωχοί, προσέξτε. Για πρώτη φορά ανοίγουμε τρύπες στο καράβι και εμείς οι φτωχοί. Για πρώτη φορά στην πορεία της ανθρωπότητας, θα σας πω τώρα για ποιο λόγο, και δεν θα το έχετε σκεφτεί πολύ από εσάς, θα σας κάνει εντύπωση. Ενώ πρώτα ήταν πάντα οι δυνατοί που έφταιγαν, με τους πολέμους, με τα πλούτη τους, έτσι δεν είναι? Τώρα κι εμείς ήδη σκάβουμε τον τάφο της ανθρωπότητας. Οι φτωχοί. Για να το εξηγήσω αυτό. Ακούστε, ένας μεγάλος κίνδυνος, από τους πρώτους 2-3 μεγάλους κίνδυνους, είναι ο υπερπληθυσμός. Την εποχή του Χριστού ήταν περίπου ο πληθυσμός 200 εκατομμύρια. Διπλασιάστηκε, έγινε 400 το 1000 μετά Χριστόν. Χρειαστήκαν δηλαδή 1000 χρόνια. Αλλά καθώς ο χρόνος περνούσε, όλο και μίκρινε ο χρόνος για το διπλασιασμό. Στην αρχή του, στο 1900 ακριβώς, πριν 110 χρόνια, ο πληθυσμός της γης ήταν 1,5 δις. Το 1930 έγινε 3 δις. Το 1960 που μερικοί από εμάς έχουμε, ναι, το 60 είναι, γίνεται από, πόσο είπαμε, 3 δις, γίνεται 4 δις. Από εκεί και πέρα, κάθε 13 χρόνια αυξάνει ο πληθυσμός της γης κατά 1 δις. Δηλαδή το 60 είναι 3, το 77 είναι 4, το πόσο έγινε, 13, είναι, πόσο πάμε, στο 90 είναι 5 και στο 2003 είναι 6. Κάθε 13 χρόνια τα τελευταίες δεκαετίες. Και προσέξτε, όταν λέμε ότι αυξάνει, κυρία μου, ένα δισεκατομμύριο, λέμε καθαρή αύξηση. Δηλαδή, γεννήθηκαν α, πέθαναν β, α μείον β, ένα δις. Τι αριθμός είναι αυτός, Χριστέ μου? Για να σκεφτούμε λίγο παραπέρα. Αυτό το ένα δις που κάθε 13 χρόνια μπαίνει πάνω στη γη, πού γεννιέται? Όλο στις φτωχές χώρες. Καταλάβατε τι γίνεται? Και τι γίνεται τώρα στις φτωχές χώρες? Για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, εκχερσώνουν τα δάση. Πώς, δεν τους κατηγορούμε, αλλά λέω τι κάνουν. Αν πάτε ας πούμε στον Αμαζόνιο, εκχερσώνουν ή καίνε με το... τόση έκταση κάθε χρόνο όσο είναι ολόκληρο το Βέλγιο. Στα Ιμαλάια εκεί το έχουν ταράξει. Αλλά την πατάνε μετά, διότι έρχονται οι βροχές, να οι καθολισθήσεις και πνίγονται. Με τις, αυτό. Λοιπόν, εμείς οι ίδιοι δηλαδή οι φτωχοί, με το να
κάνουμε τόσα παιδιά, όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα κάναμε, εμείς ήδη τώρα κάνουμε κακό στην ανθρωπότητα. Εγώ πλούσιος κάνω κακό γιατί έχω 3 αυτοκίνητα και έχω air condition και δεν ξέρω γιατί μολύνω το περιβάλλον. Αλλά και εσύ ο φτωχός, αφού κάνεις 8 παιδιά, δημιουργείς έναν υπερπληθυσμό που πού θα κατουράμε, συγγνώμη, πέστε μου πού. Πέστε μου, διότι το 50, η κοπέλα εδώ που είναι νέα κοπέλα, το 50 που θα είναι μεγάλη σαν και εμένα, θα είμαστε 10 δις. Το 2100 θα είμαστε 15 δις. Πού θα ζούμε, δηλαδή για να ζήσουμε λογικά θα χρειαζόμαστε άλλους 3 πλανήτες. Άλογα πράγματα. Τρώμε την ενέργεια που είναι χωμένη κάτω από τη γη που ο πλανήτης έφτιαξε μετά από τόσα χρόνια, ξέρεις, τα πετρέλαια, τα αέρια κλπ. Τα τρώμε σαν άσωτη ή. Και σε λίγο τελειώνει. Πώς θα προχωρήσει ο πλανήτης με τους άνεμο τέτοιους. Δηλαδή αυτά είναι τώρα μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Οπότε καταλαβαίνετε, πόλεμοι, δυστυχία, όλα αυτά θα φέρουν γκρίνια, η φτώχεια. Πρέπει να σκεφτούμε. Παιδεία. Αχ, πώς θα αντιμετωπίσουμε, λέω να πω, ο δεύτερος ήλιος για τον άνθρωπο είναι ο ήλιος που μας ζούμε. Ο δεύτερος ήλιος για τον άνθρωπο, έλεγε ο Πλάτωνας, ότι ο δεύτερος ήλιος για τον άνθρωπο είναι η παιδεία. Τι είναι πραγματικά η παιδεία? Η πραγμάτωση της ανώτερης φύσης του ανθρώπου. Παιδιά μας έχουν, δηλαδή για να σκεφτώ, ας πούμε, τι κάνει ένα λιοντάρι. Μια στιγμή, το βλέπουμε και στην τηλεόραση που δείχνουν, τι είναι τα ντοκιμαντέρ. Θα εξασφαλίσει, θα φάει, θα βρει και καμιά γκόμενα, συγγνώμη, δηλαδή καμιά λιονταρίνα και τα γνωστά τίποτα. Εμείς εδώ, για εκείνο εκεί το φαγητό, λισομανάμε. Δουλεύουμε 2 δουλειές, κλέβουμε και το κάνουμε και είναι παρανομούμε. Χριστέ μου, όλα και όλα για να έχουμε, γεμίσουμε. Έχω, ξέρεις πόσες γραβάτες έχω. Δεν καταλαβαίνω γιατί τις έχω. Για ποιο λόγο τις έχω. Το καταλαβαίνω και τούτης τις παίρνω. Γιατί αυτό η μόδα εκείνο, το γιακάς εδώ άλλαξε τούτο, το δω κάπως αλλιώς πρέπει να χτενίζεσαι. Ένα πράγμα μας τρέχουνε. Και τι κάνουμε, δεν κάνουμε ποιότητα ζωής. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν παίρνουμε παιδεία αρκετή για να πραγματοποιήσουμε, να κάνουμε πράξη την ανώτερη φύση του ανθρώπου. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, δεν είμαστε εδώ για να παίρνουμε πολλά παπούτσια, ούτε για να φτιάχνουμε περισσότερα διαμέρισμα. Είναι άλλος ο σκοπός του ανθρώπου. Άλλες οι δυνατότητες. Και εντούτοις οι δυνατότητες του ανθρώπου τις έχουν περιορίσει πού? Στη δουλειά. Ποιος είναι καλός στη δουλειά? Και η δουλειά είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Και τη δουλειά κάνεις. Για ρώτα τον Αριστοτέλη. Η δουλειά δεν είναι αξία. Η δουλειά είναι ένα μέσο να βγάζω ένα κομμάτι ψωμί για να κάθομαι μετά να σκέφτομαι. Να καταλαβαίνω τον κόσμο, να φιλοσοφώ. Ενώ τώρα βάλανε τη δουλειά, την εργασία, και αυτό το ξεκίνησε και ο Μάρξ, ως υπέρτατη αξία, δεν εννοούμε τίποτα. Και βέβαια δουλειά ίσον. Η παιδεία οδηγεί και καθοδηγεί τις ανώτερες λειτουργίες του ανθρώπινου κεφάλου στην υπηρεσία του ανθρώπου, της φύσης και του Θεού. Μη μου πείτε ότι υπηρετούμε το Θεό. Ας βγει ένας να μου πει, άσε τώρα για τον Εφραίμ, δεν με νοιάζει αυτό. Ας πάρουμε καθέναν από εμάς εδώ. Να σηκώσει το χέρι και να μου πει ότι υπηρετεί το Θεό και να ακούσω πώς τον υπηρετεί. Μα αφού δεν ασχολείται με το Θεό, δεν ασχολείται κανένας μας με το Θεό. Τι είναι Θεός, βρε παιδιά? Ότι δεν τρώμε την Παρασκευή λάδι? Τι είναι Θεός? Είναι αυτός που έφτιαξε το απίστευτο σύμπαν. Α, και την Τετάρτη, ξέχασε. Και την Τετάρτη, προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι, μου αρέσει πολύ. Αυτό που έβαλα τώρα μου αρέσει πολύ. Ανήμερα της γνώσης σήκωσε πανιά η ελευθερία. Το είχα πει και την άλλη φορά. Μα δεν είναι so beautiful, παιδιά. Δεν υπάρχει ελευθερία ανθρώπου, ελευθερία εσωτερική, χωρίς γνώση. Και την έχουμε και δεν τη μαθαίνουμε. Και θα το λέω σε κάθε διάλεξη. Αυτά δεν είναι να λέγονται μια φορά. Ανήμερα της γνώσης. Οι άνθρωποι
γεννιούνται αμαθείς, σύμφωνα. Αλλά όχι ηλίθιοι. Γίνονται ηλίθιοι διά της αγωγής. Ναι, κύριε. Ε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα τους κάνεις ηλίθιους, είσαι πλέον... Λοιπόν, βλέπετε όλα αυτά, τι μας λένε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε οι άνθρωποι πραγματικά να δεχόμαστε να είμαστε τόσο ανθρωπάκια. Πρέπει να αντισταθούμε. Και η αντίσταση μπορεί να είναι από μέσα μας. Λέω ότι κανείς δεν μπορεί να ανέβει στο σβέρκο σου αν εσύ δεν σκύψεις. Εδώ σκύβουμε όλοι. Όλοι για εδώ, για εκείνο, άντε για μια προαγωγή, άντε για εδώ. Όλο αυτό το φοβερό πράγμα. Πρόταση της φιλοκοσμίας. Χρειαζόμαστε μια προστασία, κυρίες και κύριοι, από τους κινδύνους που τους βλέπετε από πάνω. Μια ασπίδα προστασίας. Πρέπει να φτιάξουμε κανόνες παγκόσμιους. Νόμους παγκόσμιους. Σύνταγμα παγκόσμιο. Που θα κοσμοκράτος, κοσμοκρατία, κοσμοβουλή, κοσμοβουλευτές, κοσμοδικαιοσύνη. Που θα καθορίζει τα πλαίσια που θα κινούνται όλα τα κράτη της γης. Ο ΙΕ είναι ένας οργανισμός. Ψήφισμα του ΙΕ 745. Τούρκοι φύγετε από την Κύπρο. Μετά από 6 μήνες ψήφισμα 1500. Τούρκοι φύγετε από την Κύπρο. Δεν μπορεί να επιβάλλει τις αποφάσεις του. Θέλουμε λοιπόν τηρουμένων των αναλογιών πώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εδώ πιο απλά, δεν χρειάζεται τόσο πολύπλοκα, κεντρική διοίκηση στον πλανήτη που θα αποφασίζουμε. Με κόσμοψηφίσματα, αντί δημοψηφίσματα, κόσμο πια πλησμή. Για να βγάζουμε κόσμο κυβέρνηση, να φτιάχνουμε κόσμο σύνταγμα που θα οριοθετεί τα βασικά πράγματα που αφορούν την πορεία του πλανήτη. Παράδειγμα ξεκάθαρο είναι το περιβάλλον. Άλλο ξεκάθαρο που τώρα το περνάμε και να δούμε πού θα μας πάει, είναι η οικονομική κρίση. Πρέπει να βάλουμε κανόνες για να προφυλαχτούμε όλοι. Ακανόνας, πρώτος. Όποιος μολύνει την ατμόσφαιρα, πρόστιμο τόσο. Είτε είναι η Βουλγαρία, είτε είναι η Αμερική, είτε είναι η Βραζιλία, πρόστιμο. Καταλαβαίνετε, μιλάω με απλά λόγια. Δηλαδή δεν μπορεί ο πλανήτης να αναπτύσσεται άναρχα και επικίνδυνα. Εδώ δεν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πάνε εκεί, μαζεύονται, συμφωνούν, υπογράφουν, ανακαλούν τις υπογραφές. Δεν γίνεται. Τόκια G20, G40, G7, G17. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, πρόταση πρώτη. Μιλάω και έχω την παιδεία του μηχανικού, του πρακτικού ανθρώπου. Πρέπει να οργανωθεί ο πλανήτης έτσι. Και βλέπετε, ενώ τα έλεγα αυτά πριν 10 χρόνια, μου λέγαν όλοι, άσε τώρα ρε παιδί μου και ο Παρασκευόπουλος, όλο αυτό το μπαμπελοφιλοσοφίας. Κάθε μέρα που περνάει, για ξαναπέστον λέει πάλι αυτό, πώς το πες λέει για παγκόσμια κυβέρνηση. Διότι δεν έχουμε άλλο δρόμο. Αυτό δεν το προτείνω επειδή ίσως είναι καλή ιδέα. Το προτείνω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και κοινό συμφέρον να ενωθούμε. Να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό εχθρό. Τον κακό μας εαυτό. Γιατί εδώ δεν γίνει κανένας εχθρός. Τον κακό μας εαυτό. Καταστρέφουμε το περιβάλλον. Δεν οργανωνόμαστε οικονομικά. Να πρώτη η Αμερική και να δω πώς θα βγει η Αμερική. Μήπως από αυτό το γεγονός η ίδια Αμερική πάυσει πια να είναι η πρώτη δύναμη, δηλαδή από μόνη της, πώς υπονόμευσε τον εαυτό της και υπάρχει, ας το πάθω, τι να κάνω. Εμείς όμως τι λέμε η φιλοκοσμία. Λέμε ότι, ακούστε τώρα τι ωραίο θα σας πω. Ένας είναι ο πλανητάρχης της γης. Ποιος λέτε εσείς ότι είναι? Ένας είναι ο πλανητάρχης της γης. Ποιος είναι? Ο βασιλιάς. Εσείς τι λέτε εδώ? Η δεξιά πτέρυγα εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο εκάστοτε Αμερικανό ο βασιλιάς. Ποιος είναι ο πλανητάρχης της? Δεν άκουσα. Ο ίδιος μας. Άλλος. Η ανθρώπινη φυλή. Εμείς είμαστε, δεν υπάρχει κανένας. Μα θα γίνουμε όμως πράγματι έτσι, αν κάνουμε την κοσμοκρατία. Όλοι μαζί να διαφεντέψουμε, όλοι μαζί, τη φυλή μας.
Από εκεί και πέρα πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο δυνατός, άλλος λιγότερο δυνατός. Αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά, ορίστε. Αυτό είναι τώρα. Ο κύριος Πρόεδρος, λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό. Κράτησέ το αυτό την ερώτηση, μην την ξεχάσουμε, γιατί θα πρέπει να την απαντήσω. Άρα, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε τη μεγάλη αλήθεια. Ότι η ανθρώπινη φυλή είναι ο πλανητάρης της Γης. Όλα αυτά που μας πιάσανε και μας χωρίσανε σαν ζωολογικούς κήπους. Άντε από εδώ χριστιανοί, άντε από εκεί Κύπρο. Άντε από εδώ Έλληνες, από εδώ Τούρκοι. Άντε εκεί το φτώ, η πλούσια από εδώ. Ένα διασχωρισμός, κάποιοι να είναι πάνω αρχηγοί. Είτε θρησκευτική, είτε οικονομική, είτε πολιτική κλπ. Δεν περπατάει άλλο αυτό. Οι ανάγκες των καιρών λένε, κοίταξε, χαλαρώστε. Πρέπει να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε. Εγώ δεν σου λέω να αγαπηθούμε, αλλά να συνεργαστούμε. Οι λαοί να βρουν τρόπους να συνεργαστούν για να μπορούμε να ζήσουμε όλοι λογικά. Θέλεις εσύ, βεβαίως θα κρατήσεις τη χώρα σου, τη γλώσσα σου, τον πολιτισμό σου, δεν πάμε αλίμον. Αυτά θα τα προστατεύουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε όμως, όπως λέω με το περιβάλλον, τι πιο φανερό, όποιος κάνει κακό στο περιβάλλον, να τιμωρείται. Θα βάλουμε κανόνες για την οικονομία, κατά τον ίδιο τρόπο θα τιμωρείται. Να κοντρολάρουμε το πράγμα. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν, για να αρχίζω κι εγώ σιγά σιγά να το... Δεν έχει μέλλον, θα διαλυθούμε σε λίγο. Άρα υπάρχει επιτακτική ανάγκη και κοινό συμφέρον να μπουν τελεία και παύλα σε αυτά τα θέματα. Οικονομία. Βρε, βάλε μια τελεία στον πόλεμο. Λάτε οργανωθούμε, κόπηκε ο πόλεμος. Τι είναι αυτό. Είδες η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε. Είδες, πάει τώρα το μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει πόλεμος μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Ενώ αυτοί 500 χρόνια σφάζονται. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Το ξέρετε αυτό. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Αλλά χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ησυχάζει. Μα σκέψου την Ελλάδα, η Αθήνα, με τα Μέγαρα, με την Σπάρτη, με την Κίνο, τη Θήβα. Δεν κάνανε άλλη δουλειά και. Τώρα μπορείς να φανταστείς στρατιώτες από τη Σπάρτη να πάνε να καταλάβουν την Αθήνα. Δηλαδή απλώς είναι η βλακεία που μας κουβαλάει. Εάν λοιπόν κάνουμε κάποια βήματα, βήματα δηλαδή, θα απαντήσω στην ερώτηση που σκέφτεστε όλοι καλά τώρα. Λέει ο Παρασκευόπουλος, θα σου πω. Περίμενες ποτέ να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε με 5-6 χώρες και σε 50 χρόνια είμαστε 27 και δώσουν και με ένα μπάρμπα. Να, που γίνεται. Και αν γινότανε 50 χρόνια νωρίτερα, εγώ δεν σου λέω ότι άλλα ωφέλη, δεν θα είχαμε τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Αν η φιλοκοσμία εφαρμοζόταν 20 χρόνια νωρίτερα, από σήμερα που τα λέω, πρώτον θα είχαμε συμμαζέψει το κακό που γίνεται στο περιβάλλον και δεύτερον δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό το κακό με την οικονομία. Και άλλα που έπονται τα οποία δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Τα εξηγώ στο βιβλίο. Δηλαδή, μην πω την κουβέντα, τι βλακίες που κάνουμε σαν ανθρωπότητα. Δεν μας παίρνει άλλο πια αυτή η βλακία. Και φωνάζω επίσης για το θρησκευτικό. Ένας είναι ο Θεός. Ρε παιδιά, ένας είναι. Σε ρωτάει το παιδί σου 6 χρονών. Βρε μπαμπά, για μια στιγμή. Άλλος Βούδας από εκεί. Πώς είναι, ένας είναι. Και τότε γιατί έχουμε πολλούς. Τι του απαντάς. Μα δηλαδή μας δένει η βλακεία. Δεν προχωράνε αυτά. Γιατί το παρακάτω είναι ένας λαός, ένας Θεός. Κάποτε πρέπει να φύγουν αυτά τα οποία δεν έχουν νόημα. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα αυτό το διέρι των θρησκειών. Και εξηγώ και ποιος είναι αυτός ο ένας Θεός. Αυτά πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας με τις γενιές, γιατί δεν είναι εύκολο. Σιγά σιγά να φύγουν αυτά και να βρούμε το δρόμο μας. Όχι ότι θα ζήσουμε παραδεισένια. Μην αρχίζουμε πάλι τέτοια πράγματα. Αλλά λογικά. Όχι να μας απορροφούν το μυαλό, οι πόλεμοι και τα κέρδη κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων και αυτή η απιστία και αυτή η βρωμιά. Κάπως πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Κάπου κάνουμε μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί επί τέσσερις χιλιετίες η ανθρωπότητα είναι δυστυχισμένη. Και μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία. Κάπου κάνουμε λάθος. Ο Μιλόν κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα. Και λέω ότι δεν γίνεται με μικρομπαλώματα.
Πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Και θα τις κάνουμε, κύριε Λυκειάρχα μου, τα σέβη μας. Κύριε Λυκειάρχα μου, ακούστε. Αυτή η πρόταση που λέω εδώ και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα συνεχίσω και να προσπαθώ να το διαδώσω όσο μπορώ μέχρι να πεθάνω, έγινε μόνο για ένα λόγο. Όχι για να ξαναπούμε το αγαπαταλήλους και λάτε να συνδέσουμε. Δεν έγινε γι' αυτό. Έγινε διότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει κάθε μέρα και περισσότερο επιτακτική ανάγκη και κοινό συμφέρον να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Όσο το καθυστερούμε, τόσο θα μεγαλώνει το κακό και μετά θα είναι δύσκολο πολύ να το νικήσει. Εγώ, για μένα αυτό είναι όσο είναι να πω 2 και 2 ίσον 4. Είναι δύσκολο. Όσο ήταν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το που έγινε. Δηλαδή, μην πιάνουμε το «αχ, δεν γίνεται». Και έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, «α, πολλοί παραπονούνται». «Α, το ένα δεν το κάνει καλά». «Α, δεν το...» Δεν πρόκειται, και αυτό που λέω αν γίνει, να είναι τέλεια τα πράγματα. Εδώ σε μια πολυκατοικία, οι μισοί έχουν μηνύσει τους άλλους μισούς για τα κοινόχρηστα. Πώς θα ζήσουν τώρα 27 χώρες στην Ευρώπη με 24 διαφορετικές γλώσσες, περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι, ο καθένας, ο Πολωνός, ο Έλληνας. Δύσκολο, μην τα θέλουμε δηλαδή. Γιατί κάνουμε και αυτή τη βλακεία, ξαφνικά τα θέλουμε όλα. Δεν γίνεται. Μόνο ένα όφελος να σκεφτείτε. Ησυχάσαμε από τους πολέμους. Ησυχάσε το κοκαλό μας. Πού να ζήσει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. 7 χρόνια ήταν στρατιώτη συνέχεια σε πολέμου. Μιλάμε για άνευ προηγουμένου, με χείρες, ορφανάει, εκατομμύρια κόσμος, νεκρούς, καίγονται πόλεις. Τα ξέρετε. Λοιπόν, για να το συμμαζέψουμε, γιατί μου κουραστήκατε και λίγο. Προσέξτε τα συνθήματα. Ένας λαός, βεβαίως, ένας σκοπός. Πρέπει να ενωθούμε, να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα τέτοια, και να ζήσει ο άνθρωπος κάτω από την φιλοκοσμία. Βλέπετε εδώ χαρούμενος με τα κοσμοσυντάγματα κλπ. Και από θρησκευτική πλευρά το λέω ένας λαός, ένας Θεός. Και το όραμα το συνολικό είναι ένας λαός, ένας σκοπός, ένας Θεός. Και όλα αυτά είναι συμβολικά. Δεν λέω, ξέρεις, το καταλέξει, να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπει στο πετσί μας όχι μόνο το προσωπικό, όχι μόνο το οικογενειακό, όχι μόνο του Δήμου του Ασπρόπυργου, όχι μόνο, ας πούμε, το εθνικό της Ελλάδος, όχι μόνο της Ευρώπης, το πλανητικό. Εκεί είναι το μεγαλύτερο συμφέρον μας. Διότι αν εκείνο δεν το ρυθμίσουμε σωστά και αν παραδείγματος χάρη με τη φτώχεια που έχουμε τώρα έχουμε μετανάστες από τις φτωχές χώρες, και τα επόμενα χρόνια μαζευτούν 5-6 εκατομμύρια Πακιστανοί, Ινδοί, Μαύροι κλπ. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά καταλαβαίνετε τι θα γίνει η Ελλάδα. Πόσο θα υποβαθμιστεί, πόσο θα ανέβει, πώς το λέμε, η κλεψιά και όλα αυτά τα εγκλήματα και αυτά. Πόσο θα αλλάξει η χώρα, και σε λίγα χρόνια πρόεδρος της Ελλάδος και πρωθυπουργός θα είναι ο Αφιόν Καραχισάρ Τάδε. Αλλοιώσεις απίστευτες, δηλαδή, δεν είναι μόνο, δεν ξέρω, μικρό πράγμα. Άρα, κύριε Λυκειάρχα, εγώ πρώτα θα σας πω ότι αυτά που σας λέω είναι πάρα πολύ δύσκολα να εφαρμοστούν, έως αδύνατο. Ακούγονται ουτοπικά. Όμως, ορίστε, όχι. Είναι θέμα ανάγκης. Όλα τα άλλα σωστά. Και παιδεία η ανάγκη θα κάνει τον κόσμο όπως έκανε και την Ευρώπη. Η ανάγκη, να σας πω αυτό το συγκλονιστικό, προσέξτε. Έχουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλετε να πάμε στον πρώτο. Στον πρώτο. Πότε μπήκαν οι Αμερικάνοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ο πόλεμος κράτησε 4 χρόνια, από το 14 μέχρι το 18. Το τελευταίο εξάμηνο. Όταν τελείωνε. Πάμε στον πρόσφατο. Του 40. Πότε μπήκαν οι Αμερικάνοι στον πόλεμο? Και γιατί μπήκανε? Για το Pearl Harbor. Αλλιώς δεν μπαίνανε. Τώρα για την κατάρρευση την οικονομική. Μέσα σε ένα μήνα μαζευτήκαν όλες οι χώρες να βρουν λύση. Δεν έγινε ποτέ αυτό ούτε και σε παγκοσμίους πολέμους. Βλέπετε το κοινό κακό. Η Ευρώπη τοπικά ας γίνει μια μικρή ΗΠΑ. Αν δεν σκεφτούμε πλανητικά δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω αν έχεις πει στο νόημα που προσπαθώ να πω.
Το πλανητικό είναι τώρα που είναι το πρωτεύον. Ο άνθρωπος επέζησε διότι κοίταξε τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αυτό μέχρι τώρα. Αυτό έρχεται ανάποδα. Έδωσε και έδινε πολύ λίγα για τον πλανήτη. Ποιος ενδιαφερότανε τώρα τι γίνεται στον πλανήτη. Μέχρι προχθές. Τώρα πρέπει να φτιάξει ανάποδα αυτό. Πρώτη να ενδιαφερόμαστε πρώτα για τον πλανήτη, διότι έτσι θα προστατεύσουμε ξανά μας τους ίδιους. Καταλαβαίνετε, μια παράμετρος αλλάζει και αν τα επόμενα 5 χρόνια έρθουν εδώ πέρα 5-6 εκατομμύρια ξένοι, καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάμε. Σας λέω μια παρενέργεια, μία μόνο. Άρα ζούμε σε έναν κόσμο που άμα τα αφήσουμε έτσι θα εισπράξουμε τεράστια, τεράστια προβλήματα. Πού βρισκόμαστε, πρέπει να κλείσω. Όχι. Να κλείσω. Να σας πω ένα σούπερ πράγμα μόνο και να... Ακούστε. Να σας πω ένα σούπερ. Σας λέω ένα σούπερ πράγμα. Αυτό που θα σας πω είναι και το πιο ωραίο και το πιο δύσκολο. Είναι και λίγο δύσκολο. Λέμε λοιπόν ότι ζούμε σε ένα σύμπαν που έχει χώρο και χρόνο. Έχετε ακούσει το χωρόχρονο. Τον έχετε ακούσει που λένε χώρο και χρόνο. Εγώ λέω ότι δεν έχει μόνο αυτά τα δύο στοιχεία. Έχει και ένα τρίτο. Το τρίτο είναι ο άνθρωπος. Άρα το σύμπαν περιγράφεται από τρία στοιχεία. Τον άνθρωπο χωρόχρονο. Εάν ένα από αυτά εκλείψει, ας πούμε ότι σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος έπεσε πάνω μας στη γη ένα ουράνιο σώμα και μας κατέστρεψε. Και έστω ότι δεν υπάρχει άλλη μορφή στον πλανήτη που να έχει τη δική μας ευφυΐα. Μπορεί να υπάρχουν μυρμήγκια, μπορεί να υπάρχουν άλογα, αλλά δεν έχουν τη δική μας ευφυΐα, την συνείδηση να αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν, να πηγαίνουμε σε άλλα άστρα, σε άλλα... σε άλλους πλανήτες και ας πούμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα είμαστε μόνο εμείς. Εάν φύγει ο άνθρωπος από τη μέση και μείνει το σύμπαν χωρίς να έχει κάποιον να το συνειδητοποιεί, είναι σαν να μην υπάρχει. Για ελάτε μαζί τώρα, εδώ σας θέλω. Please, ακούστε. Σύμπαν. Σύμπαν. Που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, δεν υπάρχει. Είναι σαν να μην υπάρχει. Πρέπει, πάρτε το σύμπαν το δικό μας. Αν εμείς χαθούμε και δεν υπάρχει άλλη μορφή να το συνειδητοποιεί, δεν υπάρχει το σύμπαν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα το σύμπαν, αν δεν έχει τρόπο να φτιάξει μορφή ζωής που να το συνειδητοποιεί. Ας πούμε ότι υπάρχει κάπου αλλού ένα σύμπαν που δεν έχει ζωή. Ποιος το ξέρει ότι υπάρχει. Εκτός αν πάμε εμείς και μπούμε μέσα, οπότε θα είμαστε εμείς. Αλλά μόνο του, ξανά πάλι. Ε? Που είπα την άλλη φορά. Ναι, το παράδειγμα είναι ωραίο που έλεγα. Μπράβο, ναι. Κατανοητότατο και θα το. Έστω ότι υπάρχει, έλεγα την άλλη φορά, κάτω εδώ στα 50 μέτρα, ένα διαμάντινο. Άμα δεν το έχει δει κανένας, πώς το ξέρουμε ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει κάποιος να το έχει δει. Εμείς λοιπόν είμαστε οι αυτόπτες μάρτυρες του σύμπαντος. Είμαστε οι αυτόπτες μάρτυρες του σύμπαντος. Αν χαθούμε εμείς, το σύμπαν θα είναι σαν να μην υπάρχει. Και ξέρετε, και το χειρότερο, και ο Θεός δεν έχει νόημα να υπάρχει. Γιατί ο Θεός υπάρχει επειδή υπάρχω εγώ και τον συνειδητοποιώ. Αν εγώ που τον χαθώ, πώς, για πες το, πού θα υπάρχει αυτός ο Θεός. Σας λέω κάπως δύσκολα πράγματα. Για να σας πω ότι ποιο είναι πραγματικά, σε αυτά τα ερωτήματα που έβαλα στην αρχή, ποιοι είμαστε, ποιο είναι το σημαντικό. Εμείς είμαστε οι αυτόπτες μάρτυρες του σύμπαντος. Εμείς είμαστε οι φύλακοι άγγελοι του σύμπαντος. Εμείς είμαστε που υπάρχει το σύμπαν. Αν εμείς χαθούμε θα χαθεί και το σύμπαν. Εμείς, επειδή εμείς υπάρχουμε, υπάρχει και Θεός. Αυτό είναι που είναι πολύ σπουδαίο.
Και αυτό το μοιραζόμαστε όλοι εξίσου. Είτε είσαι εσύ πλούσιος, είτε φτωχός, είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε μορφός. Έχεις την ίδια αξία απέναντι στο σύμπαν. Αυτό το σπουδαιότερο. Είσαι ο φύλακας άγγελος του κόσμου. Αλλά αυτά τώρα τα λέω, δεν ξέρω πόσο σας αγγίζουν. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Επομένως, ελάτε να αναμετρηθούμε. Ποιος είναι καλύτερος, εσείς ή εγώ? Πού θα αναμετρηθούμε, αν εσύ έχεις 3 διαμερίσματα και εγώ έχω 2? Στο πιο σημαντικό θέμα είμαστε ήδη. Είμαστε και ήδη οι αυτόπτες μάρτυρες του σύμπαν. Το σύμπαν κρατιέται από μένα όσο κρατιέται και από σένα. Το σύμπαν υπάρχει διότι υπάρχεις εσύ. Το σύμπαν υπάρχει διότι υπάρχει εγώ. Και υπάρχει μέσα εδώ. Διαφορετικά δεν υπάρχει σύμπαν, δεν υπάρχει Θεός. Ακούτε, αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είναι που είναι η γη, αν είναι στο κέντρο του κόσμου ή στην άκρη του κόσμου. Δεν είναι τα νηστείες και αυτά που μας λένε οι θρησκείες με όλο το σεβασμό. Έχουν γίνει λάθη εδώ. Αλλού είναι η πραγματικότητα. Όλα τα δόγματα, παιδιά, είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που σας λέω. Και να ακούσω τις αντιρρήσεις σας. Δηλαδή, που μας βάζει πολύ πιο ψηλά, όχι από εγωισμό, από επιστημονική διαπίστωση. Αυτή είναι η ευθύνη σου. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό πρέπει να φροντίσουμε. Πρέπει να οργανωθούμε πλανητικά για να μην καταστραφούμε. Άρα εδώ το ότι πρέπει, κύριε Γηκιάρχα μου, να οργανωθούμε ή προέρχεται από την ανάγκη επιβίωσης, είναι επιτακτική ανάγκη, είναι κοινό συμφέρον. Αναλίγο όμως, σκεφτούμε αυτά που λέω. Και αυτό που λέω εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που το έχω ονομάσει φιλοκοσμικό διαφωτισμό, που δείχνει ποια είναι η θέση του ανθρώπου. Δεν την έχουμε καταλάβει. Τώρα όμως φωτίζει φανερά το θέμα μας η επιστημονική γνώση που μας λέει ότι εμείς η μοίρα μας το είχε, δεν το ζητήσαμε. Εμείς ζούμε σε έναν κόσμο για τον οποίο δεν φτιάξαμε εμείς, ούτε έχουμε καμία ευθύνη. Έχουμε όμως την ευθύνη από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι εμείς είμαστε οι παρατηρητές του σύμπαντος. Ότι εμείς είμαστε ο νους και η συνείδηση του σύμπαντος. Ότι εμείς είμαστε όσο υπάρχουμε, υπάρχει το σύμπαν και υπάρχει Θεός. Χαθήκαμε εμείς, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα η ευθύνη μας είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλη ευθύνη. Που σημαίνει αυτό, για να το προφυλάξουμε, πρέπει να συνεργαστούμε πλανητικά. Να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας και να κρατήσουμε ως πρώτο στόχο την διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους και μάλιστα μέσα σε πλαίσια με παιδεία, μέσα σε πλαίσια με ειρήνη, με ευημερία και όχι έτσι. Να ζούμε δηλαδή μια ζωή και είμαι στο τέλος, μια ζωή. Αυτό εδώ σας παρακαλώ, συγκρατήστε το. Ένας λαός, ένας σκοπός, ένας Θεός, δέστε το και έτσι, σε τρία επίπεδα, αλλά με πιέζει ο χρόνος για να βάλω την τελευταία διαφάνεια που την έβαλα την άλλη φορά. Είναι ο πολύ καλός μου φίλος, ο Ινδός φιλόσοφος, ο Αράμπα, αυτό Ταγκόρ, ναι. Ακούστε τι λέει. Κοιμόμουν και ονειρευόμουν ότι η ζωή είναι χαρά. Ακούστε τι ωραία λόγια. Ξύπνησα και είδα ότι η ζωή είναι χρέος. Πάλεψα και με απορία είδα ότι το χρέος είναι χαρά. Εδώ χειροκροτάνε και τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίζουμε τις ερωτήσεις, κύριε Παρασκευόπουλε. Ο κύριος επίτιμος έχει το λόγο. Με τη σειρά σας. Πώς είναι το όνομά σας? Αλλά. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε. Θα μπορούσα να κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα περιοριστώ όμως, για να έχουν και άλλη σειρά, μόνο σε δύο.
ξεκινώντας από την αρχή της ομιλίας. Μου τίθεται το ερώτημα ότι όσο γνωρίζουμε περισσότερο το σύμπαν, τόσο αυξάνεται η μεταφυσική αγωνία. Έχουμε από τη μια πλευρά τον άνθρωπο στη γη, μέσα σε μια ούτε καν στίγμα κοκκίδα μέσα στο σύμπαν. Έχουμε τον ιστορικό χρόνο που έχουμε να το συγκρίνουμε με τον αστρικό χρόνο. Όλα αυτά όταν τα σκέφτεται κανείς και βάζει τη λογική, δεν μπορεί πλέον να συλλάβει την έννοια του Θεού. Κάπου αλλού θα οδηγηθεί και όλα τα γνωστά τα οποία έχουμε ίσως αρχίσουν να τεθούν σε κάποια ερωτηματικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είχα διαβάσει από παιδί, στα γαλλικά βέβαια μεταφράστηκε ένα βιβλίο, «Η τύχη και η αναγκαιότητα», που με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε ο συγγραφέας να εξηγήσει το φαινόμενο της ζωής. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που εμπίπτει στις δικές σας αγωνίες και στις σκέψεις να μου απαντήσετε στο δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει, έθεσα μερικά από τα πάμπολα ερωτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη σημερινή διάλεξη προς συζήτηση. Ευχαριστώ. Το θέμα το πώς δημιουργήθηκε η ζωή στον πλανήτη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τι λέει η επιστήμη γρήγορα-γρήγορα. Η ζωή, ο πλανήτης έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η ζωή αυτοσυγκροτήθηκε. Μ' ακούτε? Λέω τι λέει η επιστήμη. Δηλαδή δεν έγινε με θεϊκή παρέμβαση κάποιας μορφής. Εμείς λέμε ότι ο Θεός έπλασε, φτιάξε πολλά άσπη και τέτοια. Λοιπόν, η επιστήμη βρίσκει ότι δεν επενέβη κανένας. Τυχαία αυτοσυγκροτήθηκε, έγινε πρώτα ο μονοκύτταρος οργανισμός. Ο ιός που λέμε της γρήπης είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός. Έτσι έγινε πρώτα και μετά, και αυτό για να γίνει πήρε ένα δισεκατομμύριο χρόνια για να γίνει ο μονοκύτταρος οργανισμός. Μετά μαζευτήκανε πολλά κύτταρα μαζί και άρχισαν να φτιάχνουν απλές μορφές πολυκυτάρων οργανισμών. Μία τέτοια μορφή είναι η μέδουσα, η τσούχτρα, που δεν είναι τόσο πολύπλοκη. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκαν εκατομμύρια μορφών ζωής, οι περισσότερες οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Δεινόσαυροι δεν άντεξαν στον χρόνο. Δηλαδή δεν υπήρχε σκοπός να γίνει αρκούδα ή το μυρμήγκι. Δεν υπήρχε δηλαδή στη διαδικασία αυτά οπωσδήποτε θα εξελιχθούν τα πράγματα για να γίνει το άλογο ή να γίνει ο Παρασκευόπουλος. Δεν υπήρχε. Όλα, λέω τι λέει η επιστήμη, εξελίχθηκαν τυχαία κάτω από διάφορες καταστάσεις και φτάσαμε αυτό που φτάσαμε. Και στην πορεία αυτή τα τελευταία 200-300 χιλιάδες χρόνια άρχισε να ξεχωρίζει μία μορφή ζωής που λέμε σήμερα άνθρωπος και να παρουσιάζει αυτές τις μεγάλες διαφορές από τα υπόλοιπα ζώα. Πότε? Καλά, λένε, άλλοι λένε 2 εκατομμύρια χρόνια, αλλά είναι εξελικτικά αυτά. Στη μορφή που είναι σήμερα μπορεί να είναι 600, μπορεί, δεν θα μαλώσουμε σε αυτό, αλλά πάντως κάπως έτσι. Επομένως, η ζωή πάνω στον πλανήτη, λέει η επιστήμη, έγινε, αυτοσυγκροτήθηκε. Δεν υπάρχει σκοπός, δηλαδή, γιατί θα πει κάποιος, το σύμπαν τελικά έφτιαξε το γαϊδούρι, έφτιαξε το μουλάρι και τελικά έφτιαξε και τον Παρασκευόπουλο. Γιατί έφτιαξε τον Παρασκευόπουλο? Γιατί ο Παρασκευόπουλος μπορεί να το συνειδητοποιεί. Όχι, δεν ξεκίνησε να κάνει κανένα Παρασκευόπουλο. Προέκυψε τυχαία. Αυτό λέει η επιστήμη. Επομένως, ούτε σκοπιμότητα υπάρχει τίποτα. Και βεβαίως λέει ότι όταν πεθαίνει μία μορφή ζωής, όλα πεθαίνουν μαζί του. Όλα αυτά που λέμε για το μεταθάνατο, για αυτήν, για το άλλο, δεν είναι αλήθεια. Και εδώ κάνουμε, αν είναι σωστό αυτό, κάνουμε το εξής μεγάλο λάθος. Επενδύουμε σε αυτή και τη μοναδική ζωή που έχουμε, δεν έχουμε άλλη.
για να είμαστε, περάσουμε καλά στην επόμενη, η οποία δεν υπάρχει. Σκεφτείτε δηλαδή, αν είναι αλήθειες όλα αυτά που λέει η επιστήμη, πόσο έχουμε ξεγελαστεί. Δεν φταίγαμε. Τι κάνανε οι Αιγύπτιοι, οι Φαραώ. Πάπα, πυραμίδες, πράγματα, χρυσαφικά, για να περάσουμε καλά στην... Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Ό,τι είναι θα το ζήσουμε εδώ. Δεύτερο, ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο είναι αμέτωχος. Τον έφτιαξε και είναι σαν να κάθεται κάπου και μας κοιτάζει. Ή μπορεί να είναι απασχολημένος φτιάχνοντας κάποιο άλλο σύμπαν. Δεν ασχολείται μαζί μας. Όλα αυτά που λέμε, κάνουμε λιτανίες για να βρέξει. Έριξε κεραυνό, άρα ο Θεός το έριξε για να σκοτώσει το. Προσεύχομαι για να γίνει καλά, να μπει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο και λέω, Θεέ, μάμα, μπει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο, εγώ θα σου ανάψω μία Γεώργια, μία λαμπάδα όσο τον πόη του παιδιού μου. Δηλαδή βάζεις φακελάκι στο Θεό για να μπει το δικό σου το παιδί που είναι στουρνάρι και το δικό μου που είναι άσος να μείνει απ' έξω. Γελιοποιείς το Θεό. Λες ότι ο Θεός, ξέρω, μπαίνει και στον τάφο και επειδή δεν έλειωσε ο τάδε, παπάς είναι ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι Άγιος. Ο Θεός που έφτιαξε το σύμπαν, τον κόσμο, πάει μέσα στους τάφους και ψάχνει τα παπούτσα και τα πόδια των ανθρώπων. Δεν τα κάνει αυτά. Αυτά είναι όλα λάθη. Δεν στενοχωριόμαστε, αλλά η αλήθεια, παιδιά, μερικές φορές είναι πολύ στενάχωρη. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ λέω, είναι πανέμορφη. Μας δείχνει ότι αυτή ήταν η επιλογή του Θεού. Δεν μας ρώτησε. Αυτή ήταν η επιλογή του. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δεν συμμετέχει σε τίποτα. Όταν οδηγεί κάποιος και έχει μέσα τα δίδυμα παιδάκια του 2 ετών και τρακάρει και το ένα σκοτώνεται και το άλλο δεν σκοτώνεται. Α, λέει, το ένα είχε Άγιο και το άλλο δεν είχε. Τι θα πει δηλαδή. Όχι. Όταν κάπως έτσι το ένα παιδάκι που με το χτύπημα. Δηλαδή δεν επεμβαίνει ο Θεός ούτε να σκοτώσει παιδί, ούτε να σώσει παιδί, ούτε το παιδί αν γεννήθηκε με ένα πρόβλημα, ούτε το άλλο που είναι αυτό, ούτε εκείνο. Δεν επεμβαίνει, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα ζούμε σε ένα κόσμο, για να κλείσω, που μία είναι η ζωή, αυτή εδώ. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας ζωικεντρική και όχι θάνατοκεντρική. Ασχολούμεθα σε αυτή τη ζωή για να εξασφαλίσουμε την επόμενη, η οποία δεν υπάρχει. Λέω, αν όλα αυτά είναι σωστά, καταλαβαίνετε τι λάθη που κάνουμε. Όπως κάνουμε με τους πολέμους και όλη αυτή η συσσωρευμένη βλακεία. Τι έμεινε μόνο, αφού δεν είναι ο Θεός πατερούλης για να με μαλώνει όταν κάνω ζημιές και αμαρτίες και εγώ να του λέω συγχώρεσέ με, να με συγχωράει. Γιατί κάνουμε όλα αυτά, το δώσε, με ποιο, με το Θεό. Αν είναι δυνατόν. Άσε που δεν καταλαβαίνουμε και τι είναι ο Θεός. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτόν τον κόσμο είσαι εσύ, ο εαυτός σου και εσύ, ο γείτονας. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι ο καθένας μας και ο συνάνθρωπός του. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Είμαστε πάνω στον πλανήτη Γη που γυρνάει γύρω-γύρω, γυρνάει μέσα στα σβούρες, γυρνάει μέσα στο γαλαξία. Δεν είναι κανένα στο τιμόνι του, είναι κανένα στο τιμόνι του της γης. Που πάει, πάμε, δεν λέγει κανένας τίποτα. Γίναν όλα χωρίς να ρωτηθούμε, ούτε ξέρουμε πώς γίνανε, ψαχνόμαστε να δούμε, αλλά πρέπει να μην τραβάμε πολύ το σκηνί, τουλάχιστον τώρα που καταλαβαίνουμε, να δούμε την αλήθεια, διότι με την αλήθεια μπορούμε να πάμε μπροστά. Θα στενοχώρησα τώρα λίγο. Μη με μαλώσετε που τα λέω. Γιατί δεν υπάρχει θαύμα, ακούστε. Δεν υπάρχει θαύμα. Είμαι στην τηλεόραση, στο πρωινό τάδε του Αυτιά, ας πούμε, και μιλούσαμε τότε για το Βυσσαρίωνα. Θυμάσαστε το Βυσσαρίωνα. Ότι βγήκε, δεν είχε λιώσει και ότι άρα ήταν Άγιος. Και εγώ άρχισα να λέω αυτά που λέω. Μου λέει, κύριε καθηγητά, τι λέει η επιστήμη, λέω αυτό και αυτό. Να σου στην αυτή, είχαν συνδεθεί με τον Μητροπολίτη Λαγκαδίων. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε καθηγητά? Τι είναι αυτά που λέτε για τον νόμο της βαρύτητας? Εδώ μου λέτε ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει. Και τη βαρύτητα, άμα θέλει ο Θεός, και αυτό κάνει ο Θεός, άμα θέλει την καταργεί. Λέω, τη βαρύτητα που είναι ο βασικός νόμος του σύμπαντος, καταργεί ο Θεός? Για πέστε μια περίπτωση, θα σου πω. Λέει, όταν μεγαλώνει, ας πούμε, έχουμε φυτρώσει καλαμπόκι, δεν ανεβαίνει προς τα πάνω το καλαμπόκι. Άρα νικάει τη βαρύτητα. Το καλαμπόκι ο Θεός το έφτιαξε. Να το λοιπόν. Δηλαδή, ο Θεός που έφτιαξε τη βαρύτητα έρχεται ο ίδιος και αυτοκαταργεί τη βαρύτητα. Δηλαδή, πράγματα που
ένα παιδί 8 χρονών μπορεί να τον σταματήσει ότι... Αφού με πιέζει από τη λύση, σας παρακαλώ, μην εκτίθεστε άλλο. Δεν καταργείται ποτέ η βαρύτητα, σε καμία περίπτωση. Όχι, καταργείται. Με πιέζει, του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είσαι αγράμματος. Πα, πω, τι ήθελα και τώρα. Έρχομαι στο σπίτι, έρχεται η γυναίκα μου, είναι γιατρός, την πήρανε φίλες της τηλέφωνο από τη Ρόδο και τι ρε ζηλίκια είναι αυτά, ο άντρας σου είπε, λέει τέτοιο πράγμα, είπε το Μητροπολίτη αγράμμα. Τι να πω κι εγώ, δεν μίλαγα στο σπίτι καθόλου. Αυτό είχε γίνει Δευτέρα πρωί. Τρίτη το βράδυ είχε Λαζόπουλο. Καθόμαστε στο σπίτι με τη γυναίκα μου, τρώγαμε και ψιλοβλέπαμε τηλεόραση. Κάποια στιγμή ο Λαζόπουλος τάκ, δείχνει εμένα. Μου λέει εσύ πάλι εκεί. Λέω δεν εδώ είμαι. Εσύ μου λέει τι θέλεις εκεί. Είχε πιάσει αυτό το σπότο ο Λαζόπουλος, τον καυγά μου με τον παπά. Και τη στιγμή που έλεγα ότι... Και εξηγούσε λοιπόν ο παπάς, δείχνει ότι να λοιπόν, ότι κάθε φορά που ανεβαίνει το καλαμπόκι επάνω, δηλαδή λέει ο Λαζόπουλος για να καταλάβω πάτερ, κάθε φορά λέει που μου σηκώνεται, νικάω τη δύναμη της βαρύτητας. Βά! Από τότε ναι. Έτσι σταμάτησε να με κυνηγάει η γυναίκα. Άλλη ερώτηση, συγγνώμη. Προσπάθησε να... Για τη θεωρία του Δαρβίνου, τι γνώμη έχετε? Η θεωρία του Δαρβίνου είναι πολύ σωστή. Παρακάτω. Αυτό δεν λέγαμε το συνόλου. Η θεωρία του Δαρβίνου είναι σωστή. Τι είναι. Άλλο. Άλλη ερώτηση. Αναιρούνται όλες οι θρησκείες. Ναι. Όχι. Εντάξει. Γιατί να κάνω πολύ κάτι, τι αγαπώ, πρέπει να κάνω. Αυτό είναι. Γιατί να ζήσω. Γιατί να ζήσεις. Για να ζήσεις, να φροντίσεις αυτά που λέγαμε. Τότε εσύ... καταργούμε και πολλές γιατρούς. Λοιπόν, ακούστε. Είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Βεβαίως δεν υποχωρεί κανένας εύκολα. Είναι θέματα... που μπορεί κάποιοι να θυμώνουν μαζί μου, δεν είναι προσωπικά αυτά τα θέματα. Εμείς οι επιστήμονες, ακούστε, έχουμε την υποχρέωση να λέμε μην καπνίζεις διότι πας γυρεύοντας για καρκίνο. Μην είσαι υπέρβαρος διότι αυτό. Όμως ο επιστήμονας δεν θα με σταματήσει στον δρόμο. Πήγα εδώ Παρασκευόπουλο, βάλει τη ζυγαριά κάτω. Α, 10 κιλά παραπάνω. Γράψε πρόστιμο 200 ευρώ. Δεν κάνει τέτοιο επιστήμονα. Ο επιστήμονας ενημερώνει. Δεν επεμβαίνει και δεν κάνει φανατισμό. Δεν κάνει όπως κάνουν, ας πούμε, οι ομάδες του ποδοσφαίρου ή τα κόμματα ή οι θρησκείες που σε φανατίζουν να σκοτώνεσαι για τη θρησκεία, για τον Ολυμπιακό. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην επιστήμη. Η επιστήμη σου λέει ότι το νερό είναι υδρογόνο διοξυγόνο. Δεν θέλει να το πιστεύει. Κάνω ό,τι θέλει. Του λέει ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Δεν μαζεύει κόσμο να φανατίσει, να υποστηρίξει. Λέει και πρέπει να σου πει ότι δεν πρέπει να καπνίζεις. Διότι θα μου πεις εσύ αυρόλαδο Παρασκευόπουλε. Μα δεν τρέπεσαι, είσαι γιατρός και δεν βγαίνεις να ενημερώσεις τον κόσμο το κάπνισμα βλάπτη. Εγώ πρέπει να σου το πω. Θα σου το ξαναπώ, θα σου το πω 1000 φορές. Κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Αλλά δεν πρέπει όμως να μη σε ενημερώνω. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν αφορίζει η επιστήμη. Μα ούτε αφορεί. Δεν σε αφορίζει. Δεν αφορίζει. Πάει, πήγα να τους κόψω. Όχι, καταλάβατε. Μην καταργούμε τα πάντα. Όχι, δεν καταργούμε τα πάντα. Μισό λεπτό. Έχω γράψει βιβλίο που το λέω. Άκουσε να δεις. Έχω γράψει. Ακούστε να δείτε. Έχω γράψει βιβλίο με τίτλο «Το τέλος των θρησκειών και ο τελευταίος Θεός». Ακούστε. Αυτά είναι δύσκολα θέματα. Σεβόμαστε όλα αυτά. Αλλά ξαναλέω ότι οι επιστήμονες που δεν μιλάνε είναι ένοχοι. Και βλέπεις, για να μην παραξηγηθούν, μην χάσουν τη θέση τους, γιατί εγώ που μιλάω έτσι και κατέβω ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πάρω ούτε μία ψήφο.
Το λέω τώρα αυτό, εδώ. Έτσι, δηλαδή ο άλλος δεν μιλάει γιατί μπορεί να χάσει τη θέση του, γι' αυτό δεν μιλάει. Αλλά αυτό είναι προδοσία. Οι επιστήμονες έχουν την υποχρέωση να δουλεύουν. Ούτε με φανατισμό, ούτε με τίποτα. Δεν πρέπει να καπνίζουν. Κάθε μέρα να το λέει. Αυτή είναι η υποχρέωση. Να σου λέει ότι από ό,τι βρήκαμε και είναι ξεκάθαρο ότι η ζωή πάνω στον πλανήτη αυτοσυγκροτήθηκε. Δεν υπήρχε σκοπιμότητα να βγει η Αλεπού. Και γι' αυτό βγήκε. Ό,τι βγήκε, βγήκε μέσα από μια διαδικασία τυχαιότητας. Όποια μορφή ζωής υπάρχει, πεθαίνει και όταν πεθαίνει, όλα πεθαίνουν μαζί του, διότι ο νους, η ψυχή, ό,τι είναι, είναι μέσα εδώ. Και είναι αποτέλεσμα αυτών των 100 δισεκατομμυρίων κυττάρων, δεν είναι τίποτα άλλο. Όταν αυτά λιώσουν, δεν τελείωσα κι εγώ. Άμα πάθω ένα εγκεφαλικό, παραδείγματος χάρη, ήδη χάθηκε το μισό μυαλό. Δεν γνωρίζω, δεν κάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ θέλεις να πιστεύεις στο Δία. Δεν πιστεύουν άλλοι στο Δία. Πίστεψε στο Δία. Αυτό δεν σε σταματά. Αλλά εγώ πρέπει να σου πω ότι μη χαλάς τη ζωή σου αυτή εδώ. Δεν έχεις άλλη για να εξασφαλίσεις την επόμενη. Δεν υπάρχει επόμενη. Εσύ τώρα λες υπάρχει. Για να μην παραξηγούμεθα και αντί να λέμε μπράβο σε κάποιον επιστήμονα που βγαίνει και τα λέει αυτά, τον τρομοκρατούμε και έτσι δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στους ίδιους τους εαυτούς μας. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γεια σας. Πού οφείλεται η ευγενική? Ναι, καλά. Θα σου το πω μετά. Περίμενε. Άλλη ερώτηση. Θέλεις να ρωτήσεις. Ο πρόεδρος. Όχι, το είπαμε. Όποιος καπνίζει έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες. Να απαντήσω γιατί είναι σπουδαίο αυτό. Να απαντήσω, κύριε. Μάλιστα, να απαντήσετε, κύριε. Ωραία, ακούστε. Έχει δίκιο ο κύριος Λυκιάρχης. Όμως πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχουν επιστήμες που είναι πολύ αυστηρές. Όταν λένε κάτι, τελειώσαμε. Αυτά είναι η φυσική, τα μαθηματικά. Αυτές οι επιστήμες είναι οι λεγόμενες σκληρές επιστήμες. Πάμε παραπέρα, η ιατρική. Η ιατρική δεν είναι σκληρή επιστήμη. Δεν μπορεί εύκολα να σου πει, σου λέει ότι το αυγό κάνει κακό, ας πούμε ανεβάζει τη χοληστερίνη, τώρα λένε ότι δεν την ανεβάζει. Δηλαδή δεν είναι τόσο, ας πούμε, ακριβής επιστήμη. Προσέξτε τώρα, οι βασικές επιστήμες λοιπόν που είναι τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία, δεν υποπίπτουν σε αυτά τα λάθη, διότι το ξαναμελετάνε, το ξανατσεκάρουν, το καρατσεκάρουν και τότε καταχωρείται ως επιστημονική γνώση. Δηλαδή το να πούμε ότι το νερό είναι υδρογόνο 2 οξυγόνο έχει καρατσεκαριστεί. Θα μου πεις τώρα για μια στιγμή, ο Αϊνστάιν κατήργησε τον Νεύτωνα. Για να σκεφτούμε λιγάκι, τα ξέρετε, ο Νεύτωνας είχε πει για τη βαρύτητα. Ήρθε ο Αϊνστάιν και είπε για χωρόχρονο. Ακούστε τι έγινε. Εγώ βρήκα την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Έτσι. Και εσύ έρχεσαι στη συνέχεια και βρίσκεις την έγχρωμη. Καταργείς εμένα? Φυσικά όχι. Ακριβώς το ίδιο γίνεται στις θετικές επιστήμες. Δηλαδή ο Γαλιλαίος έκανε το πρώτο βήμα κλπ. Ήρθε μετά ο Νεύτωνας, φοβερό άλμα αυτό. Ήρθε ο Αϊνστάιν, άλλο φοβερό άλμα. Δηλαδή όλο και καλύτερα και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες καταλαβαίνουμε το σύμπαν και τώρα είναι άλλοι που μας λένε ακόμα. Αλλά όμως κανένας από τους επόμενους δεν καταργεί το προηγούμενο. Πατάει στους ώμους του προηγούμενου για να ανέβει πάνω. Μετά κάποιος άλλος στους ώμους. Αυτές οι επιστήμες δεν κάνουν λάθος. Άρα εδώ αυτό που σας λέω για την εξέλιξη της ζωής πάνω στη γη δεν έχει περιθώρια λάθος. Είναι όπως σας τα λέω και δεν είναι δόγμα. Η επιστήμη δεν είναι δόγμα. Αντίθετα, μονίμως αμφισβητεί τον εαυτό της και τον ελέγχει και τον ελέγχει. Δεν είναι δόγμα. Αλλά είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα ότι η ζωή αναπτύχθηκε από μόνη της, αυτοσυγκρατήθηκε.
Δεν είχε σκοπό, απαντώ στα βασικά πράγματα, δηλαδή δεν έγινε με θεϊκή παρέμβαση. Δεν είχε σκοπό να φτιάξει τον Παρασκευόπουλο. Απλώς προέκυψε. Ούτε την Αλεπού, ούτε το Φίδι, ούτε τον Αϊτό. Όλα έγιναν μέσα από μια τυχαιότητα. Και όποια μορφή ζωής και να είναι, είτε δέντρο είναι, είτε ζώο, είτε άνθρωπος, όταν πεθαίνει, όλα πεθαίνουν μαζί τους. Ειδικά εμείς που βάλαμε για να ανακουφιστούμε, γιατί είμαστε μόνη μορφή ζωής, που καταλαβαίνουμε ότι πεθαίνουμε και βλέπουμε τον πατέρα. Αυτό είναι τρομερό. Μην μπορώντας να το δεχθούμε αυτό, βρήκαμε ότι μπορούμε να ζούμε στη συνέχεια. Δεν μαλώνουμε, σύμφωνα. Ότι ξαναζούμε στην άλλη ζωή και ο άλλος έτσι και ο άλλος αλλιώς. Με τεσάρκωση, με το κίνο. Σύμφωνοι, όλα σεβαστά. Η επιστήμη έδειξε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ό,τι είμαστε σήμερα έχουν δημιουργηθεί από ένα κύτταρο που έγινα εγώ, από ένα κύτταρο που έγινε όταν κάνανε έρωτα οι γονείς μου. Δεν ξέρω αν ήταν μεσημέρι ή βράδυ. Που το ένα σπερματοζωάριο του πατέρα μου γονιμοποίησε ένα οάριο της μάνας μου. Και το πρώτο κύτταρο. Αυτό το κύτταρο. Πρώτο σας που λέω σήμερα. Και τώρα. Ορίστε. Τυχαιότης την τυχαιοτήτων, τα πάντα τυχαιότης. Αυτό είναι μια θεωρία. Όχι, όχι, είναι. Όχι, κοιτάξτε. Όχι, αυτό σας λέω τι ξέρω. Σας λέω τι ξέρω. Δηλαδή, κυριαρχεί στον κόσμο, αν θέλετε να το προχωρήσουμε αυτό, για να δείτε, υπάρχουν φαινόμενα που είναι προβλέψιμα και υπάρχουν φαινόμενα που δεν είναι. Δηλαδή μπορούμε σήμερα να προβλέψουμε πότε θα γίνει η επόμενη έκλειψη του ηλίου με ακρίβεια δευτερολέπτου. Και ποια χώρα θα το δει τελείως, όλα αυτά. Και μπορώ να σου προβλέψω τις εκλείψεις του ηλίου για τα επόμενα 10 εκατομμύρια χρόνια. Τρομάρα μου όμως δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα πεθάνω. Ούτε αυτό δεν μπορώ να προβλέψω. Δεν μπορώ να προβλέψω τι καιρό θα κάνει αύριο το πρωί έξω εδώ. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Δηλαδή μερικά φαινόμενα. Αν πάτε δε, δεν μπορώ να προβλέψω. Είναι τελείως τυχαία. Αν πάτε δε στον υπόκοσμο, μέσα στο άτομο, στο υποατομικό επίπεδο, εκεί που λέμε μέσα στον πυρήνα με τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, εκεί είναι ένας κόσμος που κυριαρχεί η τυχαιότητα και όχι η αιτιότητα. Προσέξτε τι θα πει αυτό. Συμβαίνουν πράγματα χωρίς αιτία. Δηλαδή, άμα ρίξω εγώ μια κλωτσιά, εσύ θα θυμώσεις και θα μου ρίξεις μια μπουνιά. Έτσι δεν είναι. Έχει αιτία, αποτέλεσμα. Εκεί συμβαίνουν πράγματα χωρίς να υπάρχει αιτία. Στον κόσμο μας εδώ, στο μεγάλο κόσμο, δεν ισχύει αυτό. Εκεί είναι ένας κόσμος απίστευτος. Εκεί είναι όλο τυχαιότητα. Που δεν ξέρεις πού το ηλεκτρόνιο. Δεν έχει δει κανένας ακόμα το ηλεκτρόνιο. Μπράβο. Και έχουμε λοιπόν, ζούμε σε έναν κόσμο, κύριε Λυκειάρχη μου, όπου στην κλίμακα του μεγάλου κόσμου φαινόμενα προβλεφθούν. Στην κλίμακα του μικρού κόσμου είναι όλα τυχαία. Και επειδή είναι έτσι, γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύμπαν. Ο Αϊνστάιν το 1928 μάλωσε μπροστά σε ένα διεθνές συνέδριο στην Ιταλία με τον, πώς το λένε, τον Χάιζενμπεργκ και άλλους που υποστήριζαν ότι στο μικρό κόσμο είναι όλα τυχαία. Και σηκώνεται ο Αϊνστάιν και τους λέει, θα μου πεις δηλαδή ότι ο Θεός παίζει ζάρια. Και του λέει ο άλλος, και εσύ ποιος είσαι που θα πεις στο Θεό να μην παίζει ζάρια. Βεβαίως παίζει ζάρια. Απεδείχθη μετά από 50 χρόνια ότι είχε λάθος. Αποδείχθηκε το 1908. Ότι ο κόσμος μας αποτελείται στον μεν μικρό κόσμο από τελείως τυχαία και γεγονότα και χωρίς αιτιότητα, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε, στο δε μεγάλο κόσμο μερικά είναι μη προβλέψιμα και άλλα είναι προβλέψιμα. Αυτός είναι ο κόσμος. Αλλιώς, εάν στο μικρό κόσμο δεν υπήρχε αυτό το όπως το είπαμε, το, η τυχαιότητα, δεν θα υπήρχε αυτό. Ναι. Απίστευτα ωραία πράγματα. Εδώ η επιστήμη δεν είναι εναντίον του Θεού. Είναι η μόνη περίπτωση που είναι υπέρ του Θεού. Γιατί ανακαλύπτει τι έφτιαξε ο Θεός. Ότι το νερό είναι υδρογόνο διοξυγόνο. Ότι γυρίζουν έτσι τα άστρα και δεν ξέρω πώς αλλιώς που λέγαμε. Δεν είναι ενάντια. Είναι ο πιο καλός σύμμαχος του Θεού. Μας πάει να καταλάβουμε τι έφτιαξε ο Θεός. Και όχι τι λένε όλα τα αλληλοσυγκρουόμενα θρησκευτικά. Δεν συμπίπτει το δαρμινό όμως. Ε, ναι, αλληλοσυμπίπτει. Αυτό ότι ο Σεβραβίνος είπε ότι η ζωή εξελίχθηκε. Δεν μπορούμε να την κάνουμε την εξέλιξη που είναι τώρα. Θα πάρουμε ένα μόνο. Συνεχίζει τώρα η εξέλιξη της ζωής. Συνεχίζει. Όχι, η εξέλιξη για να αλλάξει κάτι θέλει εκατομμύρια χρόνια.
Δηλαδή δεν γίνεται μέσα σε μερικά χρόνια να βγει μια νέα μορφή ζωής. Το καταλαβαίνεις. Ένας. Αξιοποιείται ένα ποσοστό. Τώρα τελειώνουμε. Γιάννη, να συνεχίσουμε. Τώρα τι με ρωτάς, αφού έτσι το ίδιο συμβαίνει και στο Γάιδαρο. Ο Γάιδαρος δεν αξιοποιεί όλο το μυαλό του. Έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, ούτως ώστε ξέρεις, μπορεί να χάσει το μισό μυαλό και να λειτουργεί μια χαρά, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή έχει δώσει, πώς το λένε και οι μαστόροι, έχει δώσει, πώς το λέμε, δηλαδή, άμα ο άνθρωπος χάσει τα χέρια του, ζει μέχρι τα 100 του. Δηλαδή έχει περιθώρια, πώς το λέμε ρε παιδί μου, όταν έχεις περιθώρια, παρά το ότι χάνεις το μισό σου μυαλό, δεν ακούς, δεν βλέπεις, δεν οσμίζεσαι, κομμένα πόδια χέρια και δεν ξέρω και τίποτα άλλο, μπορείς να ζεις μέχρι τα 100. Έχει δηλαδή αυτή. Αναπηρία. Δηλαδή ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο να μην κρέμεται η ζωή από μια τριχούλα. Δηλαδή έτσι και λίγο, ας πούμε, μου κόψεις το νύχι, ας πούμε, πέθανα. Όχι. Κόψε εδώ, κόψε εκεί, να έχεις περιθώρια να ζεις. Γι' αυτό όλα δεν αξιοποιούνται πλήρως. Κατάλαβες. Δηλαδή, πες μου εγώ σήμερα πώς αξιοποιώ τα πόδια. Τρέχω για να πιάσω το θύραμα να φάω. Δεν τρέχω. Τελειώνω. Κάθομαι και έχω το όπλο και σκοτώνω, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή δεν αξιοποιείται όλο το οπλοστάσιο. Έχει αυτή την ευχέρεια η ζωή για να είναι εύρωστη και να μην πεθαίνουμε με το τίποτα και με το παραμικρό. Έχει μεγάλη ευρωστία. Κόψε χέρια, κόψε πόδια, ζεις 100 χρόνια. Επομένως δεν ξέρω αν... Κύριε καθηγήτα, να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Απλά, τι είναι παιδεία, ποια είναι η αποστολή της, τι είναι ελεύθερος άνθρωπος. Ήρθε διαβασμένος ο κύριος Αντιπρόεδρος. Είπαν αυτά τα εξηγώ στην φιλοκοσμία. Νομίζω ότι το είπαμε, παιδεία, γιατί σε αυτά μας έχουν προφθάσει οι αρχαίοι Έλληνες τώρα. Τι είναι παιδεία, μας τα είπαν. Είναι η αγωγή ψυχής, παιδαγωγός. Τι λέξεις, ωραίες. Τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες. Χωρίς παιδεία είναι σαν να είσαι τυφλός. Χωρίς παιδεία, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Θες όσες παροιμίες θέλεις, είναι η παιδεία που σε παίρνει να σε βάλει σε έναν κόσμο προβληματισμού και αναζήτησης της αλήθειας. Όχι κάποιον, ας πούμε, μύθων ή κάποιον της αλήθειας. Από τη στιγμή που πει κάποιος, δεν ακούω κανένα, θέλω μόνος μου να καταλάβω τι είναι ο κόσμος. Αυτός πρώτος είδε καταγεγραμμένο, το είπε ο Θαλής Ομιλήσιος. Και λέει, μην μου λέτε ούτε για θρησκείες ούτε για φιλοσοφίες. Εγώ θέλω να καταλάβω μόνος μου τι είναι ο κόσμος. Και λέει, μια μέρα το βρήκα. Ναι ρε Θαλή, ακούστε λέει. Όλος ο κόσμος, ας τα βλέπετε, δέντρα, φυτά, φίδια, αυτό, πεταλούδες, ανθρώπους, όχι. Τελικά δύο-τρία χαρακτηριστικά είναι όλα και όλα που αναλύουν, εξηγούν και περιγράφουν τον κόσμο. Τι λες ρε Θαλή. Όλα τούτα τα περίεργα, μόνο δύο-τρία πράγματα. Ένα λέει μόνο, ένα! Ποιο ένα? Το νερό. Το νερό εξηγεί τα πάντα. Γιατί? Διότι όταν τον παγώνεις είναι στέρεο, όταν τον ζεσταίνεις γίνεται υγρό και όταν τον παραζεσταίνεις γίνεται ατμόσφαιρα. Άκου τώρα πώς το πεις. Και εντούτοις, ακούστε τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό το Θαλή. Πόσο δίκιο είχε. Βέβαια μετά από το Θαλή ήρθε ο Ηράκλειτος και λέει δεν γίνει το νερό, είναι η φωτιά. Μετά ήρθε κάποιος άλλος και δεν λέει είναι το χώμα, το αέρας, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν σωστή η επιστημονική του σκέψη. Σήμερα ξέρουμε και σας το είπα, ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα του κόσμου μας, του σύμπαντος, έχει 4 δυνάμεις. Αυτό είναι όλο και όλο. Ακούστε τώρα. Έχει 4 δυνάμεις, κυρία Πρόεδρε. Προσέξτε. Και προσπαθούν να βρουν μία εξίσωση και να τα βάλουν μαζί. Σκέφτεται σαν το Θαλή. Όχι 4 διαφορετικές εξισώσεις. Όχι μία. Για τις δυνάμεις. Μία. Ή δυνατόν μία. Έλεγε ο Αριστάκ, εγώ λέμε το κόκαλο είναι γεωργικός φιλός. Είναι λέει το παιδί του Θαλή. Θέλω να βρω μέχρι την καταλαβαίνωση. Να βρει μόνο μία εξίσωση. Δεν έφανε 4 και άλλο. Είναι πιο εύκολο.
σχέση. Τι είναι η βαρύ, πώς συμβαίνει δηλαδή, με δύο σώματα έρχονται. Τι σηκώσετε. Πώς κρατιούνται. Δεν το έχουμε. Πώς κρατιούνται αυτά. Δεν υπάρχουν βαρύ τόπο με. Αλλά δεν έχουμε, δεν έχουμε. Και ακόμα. Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά, όλοι μας βλέπουμε κάθε μέρα η εκπαίδευση να μην είναι τόσο καλή όσο θα. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται ή ποιοι θα μπορέσουν να ανορθώσουν αυτή την εκπαίδευση. Αυτό γιατί δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Αυτό στο παρόν ότι η μεγαλύτερη πληγή των πανεπιστημίων είναι ο νεποτισμός, η οικογενειοκρατία. Αυτή η απίστευτη βρωμιά μέσα στα πανεπιστήμια όπου ο καθένας προωθεί το γιο του, την κόρη του και τα ξαδέρφια του και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο, έχω πιστεύω νομίζω αρκετές απαντήσεις σε αυτό το βιβλίο και για να σας απαντήσω ακόμα περισσότερο θα βγάλω σύντομα, πιστεύω, τη δεύτερη έκδοση που θα είναι πάλι η παιδεία εν τάφο, χωρίς ερωτηματικό όμως. Θετικά. Η παιδεία εν τάφο, τελειώσαμε. Δεν το ρωτάμε καν. Λοιπόν, ακούστε. Η χώρα μας σε κάθε χώρο δουλειάς, ακόμη και σε χώρους που είναι λειτουργήματα, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η εκκλησία, βλέπετε τι εικόνα παρουσιάζει από μέσα. Και βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Αν μπαίναμε δυνατά μέσα στην εκκλησία, μέσα στη δικαιοσύνη, μέσα στην παιδεία και ιδιαίτερα στην ανώτατη, γιατί αυτοδιοικούνται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα δείτε εκεί πάρα πολύ προχωρημένη σύψη. Και από μέσα δηλαδή η παιδεία στην Ελλάδα είναι σε ένα μήλο όπου έχει σκουλικιάσει από μέσα από τους ίδιους τους καθηγητές τους. Δηλαδή ο κύριος υπεύθυνος
Γιατί φταίει και οι φοιτητές, φταίνε και τα υπουργεία. Φταίνε. Αλλά ο κύριος υπεύθυνος κατά τα 2/3 του κακού που γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια είναι το σκουλίκι από μέσα που είναι οι καθηγητές. Εξάλλου, για να σας πείσω, πρέπει να σας πω ότι το πανεπιστήμιο ίσον οι καθηγητές. Αυτό όπου γης, έτσι δεν είναι. Όταν λέμε ότι το Harvard ότι είναι το καλύτερο στον κόσμο, γιατί είναι το καλύτερο, γιατί έχει πιο ψηλά κτίρια. Διότι έχει τους καλύτερους καθηγητές. Δεύτερο, το πανεπιστήμιο εξορισμού είναι χώρος αριστείας. Όπως, για να το καταλάβω, φτιάχνει την εθνική ομάδα Ότο Ρεχάγκελ. Σκέψου να βάλει τους μεν μισούς ποδοσφαιριστές τους καλύτερους και τους άλλους μισούς να βάλει παιδιά βουλευτών, πρώην ποδοσφαιριστών, τριτοκλασσά τους. Μπορεί ποτέ να φέρει μια τέτοια εθνική ομάδα που η μισή είναι σκάρτη και μπορεί ποτέ να φέρει κάποια διάκριση στην Ελλάδα, σας ρωτάω. Είναι καταδικασμένοι. Στα πανεπιστήμια δυστυχώς κάνουμε αυτό. Έχουμε παράγοντες, οικονομικούς, πολιτικούς και δεν ξέρω τι και προπαντός. Είναι οι καθηγητές που τα δέχονται αυτά. Διότι εσύ σαν υπουργός λέω, μου λες Παρασκευόπουλο ψήφισε εδώ και εγώ θα σου έχω την τάδε θέση. Πάω τρέχοντας. Γιατί συμβαίνει με μένα όταν πρωτέγινα καθηγητής πριν 30 τόσα χρόνια, πέσανε κάνα 2-3 τηλέφωνα στην αρχή και από δεσπότη και δέσποτα κλπ. Και μετά δεν ξαναπήρε κανένας. Δεν τα ακούσαν από μένα, ακούστηκε ότι εγώ δεν ούτε που έτσι δεν με ξαναπήραν πάλι. Όμως κάποιους άλλους τους παίρνουν και συνεχίζουν να τους παίρνουν. Δηλαδή φταίμε εμείς που δεν αντιστοιχόμαστε. Όχι μόνο στο τηλέφωνο του υπουργού, αλλά σε τόσα άλλα πράγματα. Δεν είμαστε εντάξει, δεν κάνουμε καλό μάθημα, δεν κάνουμε καλά βιβλία, δεν κάνουμε τούτο, δεν κάνουμε το άλλο. Είναι ένα μήλο που έχει σαπίσει από. Και η διανόηση δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, η διανόηση τώρα και είναι αυτό, έχω γράψει άλλο άρθρο πάνω σε αυτό. Ναι, να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω. Μισό λεπτό. Ορίστε. Ναι, όχι γιατί. Ωραία, για τη διανόηση μόνο και θα. Η διανόηση είναι ανύπαρκτη σε όλο τον πλανήτη. Τι θέλεις, με ρώτησες κάτι προηγουμένως. Ερώτηση. Ναι. Πού βουλευτεί η υπουργική. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω να το απαντήσω. Δεν το ξέρω τι να. Με ρώτησες προηγουμένως, δεν το ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τι θέλω να κάνω. Δεν είμαι γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Ναι, ο καθηγητής δεν τα ξέρει όλα. Δεν τα ξέρει όλα. Λυπάμαι και εγώ που δεν έχω την απάντηση, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, πάντως για τη διανόηση. Η διανόηση είναι η ελπίδα κάθε λαού. Ακούστε, η διανόηση, γιατί είναι σπουδαία αυτή η ερώτηση. Εάν θέλεις να καταδικάσεις ένα λαό σε πνευματική ασυτεία, αποκεφαλίζεις τη διανόηση. Μου άρεσε η τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Όχι. Ακούστε τι ερώτηση είναι αυτή. Εάν ζούσε σήμερα ο Σοκράτης, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, θα τον ήξερε κανένας. Θα τους ήξερε κανένας. Τι λέτε. Θα ήξερε κανένας σήμερα τον Σοκράτη. Κανένας δεν ήξερε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Μήνα. Αυτό είναι μεγάλο κακό. Δηλαδή μας ενδιαφέρει μόνο το άχυρο. Μας ενδιαφέρει το ψεύτικο και γι' αυτό δεν, αν είναι ένα, δεν σε βγάζω στο κανάλι. Αν ερχόταν πάλι στη ζωή ο Αριστοτέλης και το βγάζω στο κανάλι, θα πιάνε πώς το λένε, ακροαματικότητα 2%. Αμάχη διπλανό τον Ολυμπιακό σε άλλο κανάλι, να παίζει ο Ολυμπιακός, θα έβλεπες Αριστοτέλη. Δεν είμαστε καλά, δηλαδή μην τρελαθούμε. Θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Οι λεβέντες, οι διανοούμενοι έχουν εξαγοραστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Ακούτε διανοούμενους πουθενά. Εξαγοραστήκανε για μια καρέκλα. Και οι λίγοι που μείνανε, οι περισσότεροι από τους φοβούνται. Διότι υπάρχει μεσαίων. Αν μερικοί βγουν μπροστά, τους γελιοποιούν. Λένε ότι αυτός λέει βλακίες ή εκείνο λέει το άλλο. Δυστυχώς το κλίμα για τους διανοούμενους είναι πάρα πολύ αρνητικό. Γι' αυτό υπάρχουν ελάχιστοι. Και γι' αυτό δυστυχώς καταδικάζεται η κοινωνία και ολόκληρος ο πλανήτης σε πνευματική ασυτεία. Είναι όμως σαν να παίρνεις το κεφάλι του λαού. Δεν είναι.
Γιατί ο λαός ποιο περιμένει τώρα? Περιμένεις από τους κλέφτες να διορθώσουν την κλεψιά στην Ελλάδα? Ψηφίζεις το Α ακόμα ή ξανά πάλι στο Β, ξανά πάλι. Δεν πρόκειται ποτέ ο κλέφτης να το διορθώσει. Ο διανοούμενος είναι αυτός που δεν είναι κλέφτης, έχει το θάρρος στη γνώμη του και βγαίνει μπροστά και πολεμάει την κλεψιά και το κακό. Πούντι όμως αυτοί να συσπηρωθούμε γύρω τους, να τους βοηθήσουμε, να τους αναδείξουμε. Και τι συμβαίνει? Αν παρουσιαστεί κάποιος, εμείς οι ίδιοι τον λιδωρούμε. Τόσο κακό μας έχουν κατάλαβες τι λέω. Αντί να πεις ρε παιδί μου, σου λέει τράσε, τι βλακίες λέει αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι κακό έχει γίνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω πραγματικά καταχραστεί την καλοσύνη σας, το παράκανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε επίτιμε, έλα εδώ να δώσετε το βιβλίο σας. Ναι, το δεύτερο τόπο. Κύριος επίτιμος. Κατηγορία.